Είμαι στο αεροδρόμιο μαζί με τη Βάνα. Γεια! Και πάμε στο Βερολίνο! 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 alte Gag, 7-8 gute Nacht. 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6. Ξαφνικά βρισκόμαστε στον προαστιακό της Ελλάδας. Ορίστε ο προαστιακός, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τρέχαμε για να βρούμε που είμαστε. Εμείς πάμε εδώ. Αυτό είναι το μετρό του Βερολίνου και κάπου είναι τεράστιο. Έχουμε μείνει στο μετρό, στη μέση του πουθενά, στο Βερολίνο. Πήραμε ένα μετρό που μάλλον αποσύρεται και δεν έχουμε χτυπήσει κανένα εισιτήριο. Θα λιποθυμίσω, με έχει πιάσει κρίση πανικού. Με έχει πιάσει κρίση πανικού. Σταμάτα, θα τα βρω. Έχει σταματήσει το μετρό, τι εννοείς? Είμαστε σε στάση. Δεν γίνεται. Πού είμαστε? Δεν ξέρω γερμανικά, τι να του πω. Κάτσε ρε, δεν έχει κουδουνάκι βοήθεια. Βανά, πού είσαι? Τώρα όντως πεθαίνουμε και εγώ βλογκάρω αυτή τη στιγμή. Ήρθε ο οδηγός και μας ρώτησε τι κάνουμε εδώ πέρα και πού θέλουμε να πάμε. Του είπαμε και τώρα μας πηγαίνει σπίτι μας. Μπήκαμε στο τρένο και τώρα μάλλον θα πάμε σπίτι μετά από 10 χρόνια. Εντάξει, ζω, μυρίζει φαγητήλα. Καλώς όρισα στη χώρα που θα μυρίζει και αυτή φαγητό μέσα στα όνειρά μου για πάντα. Α, Βάνα, για πες μας που έχεις γνωρίσει. Μαρή, Νικήτα και Γκάμπριελ από αυτούς. Πες για το τι σου με την Νικήτα, Ντραγκούν. Πες την αλήθεια, πες πόσο σκύλα ήτανε. Γιατί δεν έχει πει συγγνώμη ακόμη στον Τζέφρι. Σας δείχνω ότι τρώω, γιατί είναι κρίμα κάθε φορά να μην δείχνω τίποτα. Καλή όρεξη. Μπορώ να πετύτω. Εδώ είναι η πολυκατοικία που είμαστε και δεν πηγαίνουμε από εδώ, πάμε από εδώ. Επίσης μιλάω δυνατά. Κάτσε. Κάτσε. Περνάμε από αυτήν εδώ την αυλή και πηγαίνουμε σε αυτό το μεγάλο κτίριο εδώ μέσα. Αυτό εδώ είναι το δωματιάκι μας. Αυτό είναι το κρεβάτι. Ένας αναμνηστήρας, στενάχωρος. Κάτι πίνακες. Τα παράθυρα. Η κουζίνα. Έχει τα πάντα εδώ μέσα, είναι φούλο εξοπλισμένο. Και το μπάνιο. Έλα, τώρα πες την αλήθεια, μοιάζομαι τουρίστρια? Μοιάζομαι τουρίστρια. Το αστείο είναι ότι φεύγουμε απλά για να πάμε να πάρουμε καφέ. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε σήμερα. Είμαι πάλι σε χώρα που σταματάνε τα αυτοκίνητα για να περάσω απέναντι τον δρόμο και είμαι πολύ σοκαρισμένη. Δηλαδή θα γυρίσω Ελλάδα και θα πεθάνω. Έχω παρατηρήσει ότι στο Βερολίνο έχει πάρα πολλά ποδήλατα και πάρα πολλούς ποδηλάτες. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί γυμνάζονται, πηγαίνουν στη δουλειά τους με τα ποδήλατα και δεν είναι σαν και εμάς στην Αθήνα που παίρνουμε τα μέσα και μπίζουμε στη βρωμήλα και στη σκατήλα. Επίσης δεν έχει καθόλου σκουπίδια κάτω, έχει μόνο φύλλα δέντρων και ένα-δύο σκουπιδάκια που θα είναι τσιγάρα και μάλλον δεν τους έχει δει η αστυνομία για να τους λάβει άμεσα. Αυτό το μαγαζί για κάποιο λόγο μας λέει να πεθάνουμε. Παιδιά, μυρίζει παντού φαγητήλα. Κάνω όλη την ώρα. Take it all in. What a time to be alive. Μόλις μπήκα στα Primark και είμαι σε μια κατάσταση λίγο εκτάκτου ανάγκης. Η Βάνα είναι εκεί, κοιτάει τα πράγματα Alice in Wonderland και εγώ έχω έρθει για λίγο στον καθρέφτη να ηρεμήσουμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Σταματάμε να μιλάμε τώρα. Θα γίνει δικό μου και έγινε. Έχει RuPaul's T-shirts. Πεθαίνω. Έχει Harry Potter μαξιλάρια. Φίλες για πάντα, κολλητές, κολλητές, φίλες. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή τη χώρα είναι ότι έχει εκοφαντική ησυχία. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει, κούκλα μου, τι σου κάνανε, γιατί είσαι στα χώματα? Μπαίνουμε σε γερμανικό σούπερ μάρκετ και πραγματικά έχω πορεία στο Kaufland. Not sponsored και will never be. Να δούμε πώς είναι και αν έχει πατατάκια. Λέω.
Κλαίω. Αυτά. Πήραμε να δοκιμάσουμε πρώτη φορά pretzels. Είναι σαν αυτά τα sticks με το αλάτι τα μικρά. Ακριβώς. Στο σούπερ μάρκετ που πήγαμε, βρήκα πολλά σκατολοίδια που θα πάρω για να τα κάνω βίντεο που τα δοκιμάζω. Είμαστε σε μία φάση που δεν ξέρουμε πού να πάμε. Έχουμε απλά καθίσει και έχουμε χαλαρώσει εδώ με τη βάνα. Και ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι πρώτη μέρα, θέλουμε να πάμε σε όλα και τελικά καταλήγουμε να μην βγαίνουμε πουθενά. Λοιπόν, αυτό είναι vegetarian bacon, αυγό, αβοκάντο, σαλάτα, ψωμάκι και κρασί και βάνα. Είναι 5 το απόγευμα στο κέντρο. Είναι η ώρα που έχουμε σχολάσει και τη δουλειά. Ακούς τίποτα. Γιατί μόνο... να πάνε σπίτι που λιώνουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εσύ. 4 η ώρα που σχολάω εγώ από τη δουλειά, ακούγονται Χριστοπαναγίες από την αρχή μέχρι το τέλος του Κηφισού. Τι εννοείς. Εδώ δεν ακούγεται τίποτα. Βανά, θα με πας που παίζει ο Τζάντεν Φίρντα Γουντ Σάμσταγκ Λάιβ Μουζίκ Μιτ Όσκαρ. Τι κάνει εδώ η Κέτι Γαρμπίρε, παιδιά. Κάμου λίγο έλεος. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί με αποκριάτικα τεράστιο. Έχει φακούς επαφής, έχει στολές, έχει μάσκες. Και δεν ξέρω, θέλω κάτι να πάρω. Στυλ φλόλες. Είμαστε φλόλες ακόμη μετά από τόσες ώρες. Πάμε στο Lush. Χαίρεστηκε η Βάνα. Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει εδώ. Είχα πάρει, bath bombs πέρσι. Όχι πέρσι, στο Λονδίνο. Είχα φέρει και σένα. Ακόμη δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Ούτε εγώ το έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ τώρα, επειδή έχει πάρει εσύ μπύρα, η δικιά μου, κλαίω, είναι σχεδόν σαφρό. Επειδή έχει πάρει εσύ μπύρα, πρέπει να πατήσει το νούμερο 2 και να βάλει μπύρα. Ναι, αλλά αυτό το έχει πειράξει. Αυτό πρέπει να το κάνει λίγο προ τα κάτω για να βγάλει. Κλαίω που εσύ δεν θα έχεις αφρό. Είναι πολύ κεφάτη, έχω έρθει και τα ψώνια μου εδώ στο σκλαβενίτι της Γερμανίας. Πού πάμε? Πάνω στα snacks. Για τις έγκυες υπάρχει κάτι σε discount. Είμαστε εδώ στον Σκλάιδενχάιτεν. Παίρνω πράγματα για βίντεο. Δεν είναι όλα δικά μου, έχει πάρει και Βάνα ένα πράγμα. Κάπου, νομίζω ότι οι αγορές μου είχαν μία αλφα δόση υπερβολής. Έχουμε χαθεί μέσα στο σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση είναι τραγική. Μόλις βρήκαμε τις σκάλες, το σούπερ μάρκετ κλείνει. Χριστέ και Παναγιά, πρώτη φορά κάθομαι στο σούπερ μάρκετ στην ώρα του κλεισίματος. Παναγιά μου, σβήσε τις φωτιές. Αυτά εδώ, να δω πώς θα χωρέσουν στη βαλίτσα μαζί με το παλτό που πήρα. Κάπου λίγη υπερβολή. Σε Λονδίνο και Βερολίνο οι αγορές μου δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ υπερβολικές. Η Βάνα την έχουν χτυπήσει τα παπούτσια, περπατάει με 1 μέτρο ανά ώρα ταχύτητα. Γενικότερα είμαστε πολύ καλά. Ζω τη ζωή μου. Επιτέλους λίγη φασαρία. Εκεί μου πήγε να πάρει τον ντόνατς, ο τύπος δεν ήξερε να μου εξηγήσει τι είναι τα ντόνατς γιατί δεν μίλαγε αγγλικά και πήρα ένα στην τύχη. Είμαστε στο μετρό και πάμε σπίτι και έφαγα το ντόνατ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν φρέσκο. Ήταν ολόφρεσκο, αν και δεν ήξερα τι έτρωγα στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Μετά συνειδητοποίησα ότι τρώω καραμέλα. Πάω και του λέω hi. Μάστορα μου λέει τι γεύση είναι. Μου λέει θες να δοκιμάσεις. Του λέω όχι. Πώς να δοκιμάσεις. Θέλω να... Του λέω θέλω να εξηγήσω τι γεύση είναι, να μου εξηγήσει τι γεύση είναι. Πώς να δοκιμάσεις, είχε bites. Είχε ένα μικρό, εμένα μου δώσει. Του λέω μάστορα. Θέλω να ξέρω τι θα πάρω. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις να μου λέει. Φωστό ή σαχατό ή σαχατό. Και λέω εντάξει, άντε γεια. Δηλαδή τι νομίζεις. Ότι τι. Γιατί δεν δοκιμάσεις. Γιατί μου ξεφάσε πόσο χοντρή να νιώσω. Σου πω κάτι τώρα, το viewfinder δείχνει από την πίσω. Ναι. Γιατί απέναντι κοιτάνε το viewfinder. Ναι. Τι να κάνω. Είμαστε μέσα στο τρένο και πώς αφήσει. Βοήθεια. Βοήθεια. Είναι όλα τα φώτα σβηστά. Είναι φουλ κόσμος. Είναι φουλ κόσμος. Πρώτες έχουν κλείσει. Πάλι τώρα, ναι, πρέπει να είμαστε μόνοι. Ναι, τώρα είμαστε με κόσμο. Αυτό που τραβήξαμε χθες δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω πόσο κολόφαρδες είμαστε και χαλάνε όλα τα τρένα που μπαίνουμε μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τα μαξιλάρια σε αυτό το σπίτι είναι απέσια. Θέλουμε να πεθάνουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Σήμερα θα πάμε στο τοίχο του Βερολίνου, στο Κρόιτσμπεργκ, σε άλλα μέρη στο Κρόιτσμπεργκ και θα περάσουμε πολύ ωραία. Αυτό που συζητούσαμε χθες με τη Βάνα όταν ήμασταν στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνα όλα αυτά που θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο είναι ότι είναι απέσιο το ότι στην Ελλάδα δεν σε αφήνουν να γίνεις vegan, παύλα vegetarian, γιατί δεν υπάρχει τίποτα φαγόσιμο vegan. Ναι. Πρέπει και... όλα να έχουν μέσα κρέας. Τόσες εταιρείες έχουν βγάλει τόσα προϊόντα. Εμείς δεν φέρνουμε τίποτα. Απλά είναι λίγα τα site να παραγγείλεις. Είναι λίγα και είναι όλα πανάκριβα. Όταν παίρνεις τόφου, ας πούμε, 6 ευρώ και εδώ το έχει 2. Φίλε μου, εντάξει τώρα. Όπως επίσης εδώ έχει όλα τα γιαούρτια σε όλες τις γεύσεις, χωρίς αμυγδάλου, καρύδας, από ό,τι θες, χωρίς γάλα, χωρίς τίποτα. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχει μόνο κάτι επιδόρπια, τα οποία είναι πανάκριβα. Αυτά τα μαγαζιά υπάρχουν μέσα στο μετρό του Βερολίνου. Λέω στη Βάνα, παίρνουμε να φάμε ένα σνακ όσο ταξιδεύουμε στο Κρόιτσμπεργκ. Και μου λέει δεν επιτρέπεται μέσα. Και αμένα εκείνη τη στιγμή γίνονται flashback. Όλοι οι τύποι ever που έχω δει μέσα στο μετρό να πίνουν μπύρα. Είμαι εδώ, παρέα με το τείχος του Βερολίνου. Το πιάνω, να το. Βγήκα. Κανένας δεν πέθανε. Άλλη μια μέρα, άλλος ένας καφές από το Starbucks. Den Status der Freien Stadt West-Berlin, den das sowjetische Memorandum fordert, Ihrer Meinung nach vereinbar, dass weiterhin in West-Berlin Flüchtlinge aus der DDR aufgenommen werden? Ήρθαμε στο, στο Βρετανικό. Κάτι λέει για μένα. Ήρθαμε στο Εβραϊκό Μουσείο. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία είχαν οι εβραϊκές οικογένειες όταν φεύγανε από τη Γερμανία για να πάνε σε μια άλλη χώρα εκτός Ευρώπης που δεν θα τους κυνηγούσαν οι Ναζί. Και τώρα πηγαίνουμε στην Potsdam Platz. Εδώ μέσα ήμασταν, ναι. Καλώς ορίσατε στο 040 εδώ στην Καλυθέα. Είμαστε στην Ελλάδα, όπως λέει, γιατί έχουμε ακριβώς την ίδια λεωφορεία. Για 100.000 likes θα κυλιστώ από αυτό το πράγμα. Ή μάλλον όχι. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Σήμερα θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου που κατρακύλησα από ένα λόφο και παραλίγο να πεθάνω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Απορώ πώς συνέβη, δεν ξέρω πώς έγινε, πώς τα κατάφερα. Κάποιος φωνάζει, βοήθεια, πεθαίνουμε όλοι. Κάθε φορά που πηγαίνω κάπου ταξίδι, ξεφεύγω, ψωνίζω ανελέητα. Τώρα πάλι μπήκαμε στο μόλ και ψώνισα μία, θα τα δείτε στο βίντεο το επόμενο που θα κάνω. Γενικότερα η φάση έχει ως εξής. Έμεινα φραγκή στο Βερολίνο, story time. Τώρα λοιπόν που φύγαμε από το ένα μόλ, πάμε στο άλλο μόλ. Because okay, that's life, we have to go to the malls, we have to spend all our money. Θα έχουμε λεφτά να κλάσουμε. Πάμε λοιπόν στο Mall of Berlin. Βάνα πριν με κοιτούσε καλά-καλά για να σταματήσω να τρώω πατάτες. Αν δεν τελειώσουν δεν σταματάω. Kylie Jenner to the foyer. Is that a chicken? You are working as a waitress at a cocktail bar. Είμαστε μετά από 7 ώρες μέσα στο mall ακόμη και τώρα πηγαίνουμε στο Jewish Memorial εκεί με τους τάφους.
καλωσορίσετε στο σπίτι μου. Περάστε από την πόρτα μου να σας δείξω μέσα πώς είναι. Το σπίτι μου δεν είναι ακριβώς σπίτι, είναι μια ολόκληρη πόλη. Λυπάμαι. Και η πορτούλα μου είναι αυτή. Μην τη βλέπετε έτσι ανοιχτή. Έχει ασφάλεια. Έχω τους μπράβους μου πίσω από τις κολόνες. Και αν πας να περάσεις χωρίς ιδιωτική πρόσκληση από μένα, σε σκοτώνει. Πάω σπίτι μου τώρα. Αντίο. Αυτό το vlog ξέρετε πώς θα μπορούσε να λέγεται. Δεν πλένεται κανείς στο Βερολίνο, hashtag storytime. Από όπου περνάμε μυρίζει υδροτήλα. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για τους Γερμανούς, μιλάω για όλους. Κάπου θυμίζει Ελλάδα. Στο Λονδίνο αυτό το πρόβλημα δεν το είχα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν ήταν, δεν ήταν χειμώνα. Ναι, μπορούσα να το φάνω. Τώρα είμαστε καλοί να παίξω. Ίσως. Τώρα είμαστε καλοί να παίξω και δεν θέλω να το ξέρω αυτό. Φτάνει. Ζαλίστηκα. Πατρώνε. Καλησπέρα. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα με τις μέλισσες. Τρώνε τα ντόνατ. Έφαγα ντόνατ που το έχει χέσει μέλισσα. Hashtag feeling blessed. Πηγαίναμε για ποτό εδώ και με την τύχη που έχουμε είναι κλειστό. Και εδώ βλέπουμε το σταθμό της Ομόνοιας. Τέλος γυρίζουμε σπίτι. Χαθήκαμε πάλι για 20 λεπτά μέσα στο μετρό ψάχνοντας το RB53, 54, whatever. Ευτυχώς το βρήκαμε, ρωτήσαμε ένα ζευγάρι που παραδόξως ξέραν αγγλικά. Οι Γερμανοί μας ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Κοίταξε να δεις. Όταν πάω στον άλλον και του λέω θέλω δύο μπέργκερ με τόφι και τόφου και μου δίνει ένα, κάπου λίγο έλεος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μας βοηθήσαν και τώρα θα πάμε επιτέλους σπίτι, εύχομαι. Είμαι στο πιο περίεργο μετρό που του πλανήτη. Έχει μέσα τουαλέτα. Είναι κάπου από εκεί. Ναι, κάτσε να πάω να το δείξω. Κοιτάξτε λιγάκι, δηλαδή είναι. Καταρχήν, καλησπέρα. Κατά δεύτερο, αυτό εδώ είναι τουαλέτα. Δεν το λέει πουθενά, είναι για τους λίγους, όπως εμένα, που πρέπει να το γνωρίζουν. Έξω βρέχει και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα δούμε το Βερολίνο με βροχή. Αυτά. Σήμερα θα πάμε στο Spreewald. Κλείνω και πόρτες. Το Spreewald είναι ένα χωριουδάκι έξω από το Βερολίνο, στο οποίο είναι πολύ γραφικά όλα και κάνεις βαρκάδες κτλ. Όλα αυτά μου τα έχει πει η Σοφία, δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι. Οπότε πάμε Spreewald. Είναι μία ώρα με τα μέσα. Μία και. Οπότε είναι λίγο μακριά. Η Βάνα έχει εκνευριστεί που μου αρέσει πάρα πολύ ο βροχερός καιρός και το κρύο. Και είναι λες, έλεος μίζερη, σταμάτα πια. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε μόνο όπου έχει καλοκαίρι. Είσαι Ελληνίδα. Εγώ είμαι. European. Τι έκανε Χριστούγεννα στην Πισίνα. Κοίτα, εγώ θα έκανα Χριστούγεννα στο πιο χριστουγεννιάτικο μέρος του πλανήτη. Δεν ξέρω πού θα μπορούσε να είναι αυτό. Είχαμε έρθει στη στάση για Spreewald. Είχαμε έρθει. Περιμέναμε 40 λεπτά για να έρθει το τρένο. Το τρένο δεν πέρασε ποτέ. Εδώ πέρα το μετρό είναι ένα μπουδέλο. Δεν καταλαβαίνεις πού είναι τι. Είναι όλα μπερδευτικά. Είναι οι λέξεις τόσο τεράστιες που δεν βγάζεις νόημα. Ψάχνεις σαν το μαλάκα και τελικά χάσαμε το μετρό. Το επόμενο έρχεσαι μία ώρα. Έχουμε νευριάσει γιατί περιμέναμε έτσι τζάμπα 40 λεπτά. Ποιο είναι το μπερδευτικό? Ότι μέσα σε ένα σταθμό, σε ένα. Έχει αυτό το τρένο, έχει το U-Bahn, έχει το άλλο που λέγεται RB, έχει το άλλο που λέγεται RE. Το RB πουθενά, το μεταξύ δεν υπάρχει πουθενά,
ταμπέλα με το RB και το RE. Δηλαδή υπάρχει το S, υπάρχει το U, υπάρχει ένα άλλο που λέει RB, RE. Δεν τα βλέπω αυτά πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά. Γενικότερα στο Λονδίνο ήταν πολύ πιο εύκολο, που ήταν τεράστιο. Τα πλάνα άλλαξαν λοιπόν, είμαστε στο μετρό. Έτσι μου έρχεται να τις κάνω όλες τις αποστάσεις με τα πόδια. Πάω στο Σπρίβαλτ με τους αγώνες, όπως πάει στην Παναγία της Τίνου. Κοιτάξτε τι είναι αυτό! Μέσα σε αυτό το υπέροχο τοπίο πάνε να κάνεις φωτογραφίες και είμαι άβολη. Μάλιστα. Πάω να γυρίσω στο Βάλτον τώρα. Μία μικρή πολυκατοικία με λίγα σπίτια. Τώρα πάμε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Γενικότερα εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μουσεία γιατί έχουν μέσα καφρίλες. Is it you or is it me or maybe I never had that kind of pride. Let's take out our masks and be who we are just for a little while. Let's pretend that we're in love. Αυτό το δωμάτιο είναι όταν βάζεις τη μάνα σου να βγάλει φωτογραφίες από την DSLR και τις βγάζει όλες χωρίς φόκους. Εγώ, όταν βγαίνω για καφέ με τις φιλενάδες μου και ξεκινάει το κουτσομπολιό, εγώ όταν συνειδητοποιώ ότι η άδειά μου έχει τελειώσει και πρέπει να γυρίσω Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε το έκθεμα Βάνα Παπαδοπούλου. Μόλις τελειώσαμε τη βόλτα μας μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Εντάξει, μόνο ένα δωμάτιο άξιζε πάρα πολύ. Κατά τα άλλα είναι λίγο πολλές φωτογραφίες και πολλές, πολύ πίνακες. Αυτό που με εκνευρίζει σε αυτή τη χώρα είναι ότι τους μιλάς στα αγγλικά και σου απαντάνε στα γερμανικά. Τους λέω, where is the bathroom? This with the soil. Και είμαι σε φάση Expelliarmus. Τώρα βέβαια που το αναφέραμε αυτό για τους Γερμανούς, να σου πω τι κάνει η μάνα μου που είναι στην πώληση όταν έρχονται τουρίστες πελάτες. Η μάνα μου τους μιλάει στα ελληνικά και αυτοί απαντάνε στα αγγλικά. Το τύπο. Το ίδιο πράγμα. Ερχόταν ο τύπος με τα ψώνια και του έλεγε «Με κάρτα θα πληρώσετε». Αυτός έλεγε, ξέρω εγώ, cash. Και έλεγε «Α, μετρητά, ωραία, είναι 2,95». Και εδώ βλέπουμε τη ζωή πρέπει να ακολουθεί το κίνημα του επώνυμου αλκοολικού. Μπλίτς στο μαλλί και θάνατο στην ψυχή. Και εδώ βλέπετε τις κατασκοπίνες. Θα μπούμε εκεί που κάνουν λέιζερ τώρα, εμείς και όλα αυτά τα παιδάκια. Kylie Jenner to the foyer. I've got a little surprise for you. Is that a chicken? Μόλις βγήκαμε από το μουσείο, είχε φάση. Ήταν ωραία, αλλά για μία φορά είναι okay. Σας το προτείνω. Να πάτε κι εσείς, να περάσετε καλά. Μόλις φύγαμε από το Βιετναμέζικο που πήγαμε. Δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Πάμε Dunkin' Donuts, ζάχαρη! Είμαστε πάλι στα Primark και αυτή τη φορά γίνεται βανδαλισμός. Εύχομαι να ζήσουμε. Καλημέρα, Σπρονίση. Κάτι απλό σε μία απλή μαγαζί. Είναι η απλή μαγαζί. Ήρθε επιτέλους η ώρα να ανέβουμε στον πύργο. Ήρθε επιτέλους η ώρα να ανέβουμε στο Telephone Tower, που στην αρχή το έλεγα τηλεφωνικό fucking πύργο. Ο πύργος αυτός φαίνεται από όλες τις πλευρές του Βερολίνου. Αδικό. Το πύργο το... Εντάξει, άντε γεια. Φάγαμε χιλόπιτα από τον πύργο. Δεν αντέχω το ταφέλι τα σημερινά. Ναι, αντέχω, ό,τι να είναι σήμερα, αλλά έχουμε περάσει ωραία σε κάποια σημεία. Εκτός από εκεί που φάγαμε, εκεί που πήγαμε και ψωνίσαμε. Δηλαδή με το ζόρι να ξαναπάμε για ψώνια. Έλα ρε μαλάκα, δηλαδή έχω χαλάσει. 800 ευρώ έχω χαλάσει εδώ μέσα.
Έχουμε μπει στα Media Markt και υπάρχει BlackBerry. Παιδιά, θυμάστε, τα BlackBerry είναι αρχαίο. Επίσης συνειδητοποίησαμε γιατί έχουν όλοι οι Γερμανοί Samsung. Μπαίναμε στο μετρό, είχαν όλοι Samsung. Αυτό συμβαίνει γιατί εδώ είναι πάρα πολύ πιο φτηνά από ότι είναι τα iPhone. Για να καταλάβετε πόσο χαοτικό είναι το mall εδώ. Και έχουμε πάει και σε μεγαλύτερο από αυτό. Φίλε μου, χάνεσαι για πάντα. Είναι τόσο πλαίσια εδώ μέσα που απλά θέλουμε να βρούμε μία έξοδο να φύγουμε. Περπατάμε 7 χιλιόμετρα από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη στο mall, φίλοι μου. Επιτέλους ένα Ausgang, δηλαδή κάπου έλεος. Έλεος για σεξου, ελευθερία. Ελευθερία, ελευθερία. Τρέχα, Βάνα. Τρέχα ελεύθερη. Τρέχα ελεύθερη. Μόλις κάτσαμε σε αυτό το υπέροχο μαζί και έκατσα σε μια καρέκλα που είχε μια κουτσουλιά πιο μεγάλη από την παλάμη μου και φρίκαρα τη ζωή μου, συχαίνω με τις κουτσουλιές, δεν έχω χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί. Και πάλι καλά είχα πάρει από τα Primark ένα παντελόνι ίδιο με αυτό που φοράω, όλος περίεργος, και πήγα στην τουαλέτα και άλλαξα και αυτή τη στιγμή τρέμω. Γιατί η κουτσουλιά είχε πασαλευτεί σε όλο το παντελόνι. Μόλις πήρα μπύρα για να προσπαθήσω να ξεχάσω αυτό που μόλις μου συνέβη. Είναι όλα καλά στη ζωή μου, εύχομαι να μην πεθάνω από σοκ. Κατά τα άλλα το μέρος είναι γαμάτο και έχει πολύ φτηνή μπύρα. Το φαΐ δεν μας τρελαίνει, οπότε θα πάμε να φάμε αλλού μετά. Αυτά. Πίνουμε αυτή την μπύρα, η οποία δεν είναι Berliner παραδόξως, και περιμένουμε να φάμε πάλι ολόκληρο φαγητό. Vegan burgers. Yes, queen. Κάποιος πίσω μας βλέπει τσόντες. Όλους τυχαίως βρήκαμε σε μια πορνοπεριοχή χωρίς να το ξέρουμε. Περάσαμε απ' έξω από ένα μαγαζί το οποίο... τουλάχιστον 50 άντρες στη σειρά. 50 άντρες στη σειρά. Περίμενα να ανοίξει. Ναι. Τουλάχιστον 50. Οι οποίοι υπήρχαν δύο τύποι που ήταν εντυμένοι με κολλητά δερμάτινα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ναι. Το vlog δεν σταματάει ποτέ. Κάτι συνέβη εδώ με το μπήκαμε στο μετρό. Κάπου λίγο Γερμανία, τι συμβαίνει με τη ζούλα σου? Ή τρώνε... Ανθρώπους. θα δω τη ζωή με άλλο μάτι. Χάνω το μάτι μου. Χάνω το μάτι μου. Χάνω το μάτι μου. Ihre Tränen zieren den Asphalt. Nur die Straße gibt ihr Halt.